Κοντά μας όμως στο στούντιο για άλλα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, θέματα που έχουν να κάνουν και με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και ευρύτερα με τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, γιατί τα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων, όπως θέλεις πείτε το, είναι ακριβώς, αφορούν και άλλους δήμους, αφορούν και άλλες περιφερειακές ενότητες, αλλά και φυσικά η σιδηροδρομική σύνδεση για την οποία... Τώρα τελευταία ακούμε ακόμα όλο και περισσότερο. Ακούμε, όμως, ναι, υπάρχει ένα. Φαίνεται ότι γίνεται κάτι. Πορτοκαλοπράσινο έτσι φως. Τέλος πάντων, έχουμε καλεσμένο τον πρόεδρο. Πορτοκαλοπράσινο. Τι. Μπλε. Καλά, εντάξει, το πας. Okay. Εντάξει, πω, δεν παλεύεσαι. Έχουμε τον πρόεδρο του ΤΕΕ Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας, τον κύριο Απόστολο Παυλίδη. Καλά, είναι η Φόφη, έχει γίνει τη διατατή. Τις αναταραχές μέσα στο κίνημα αλλαγής. Τον κύριο Απόστολο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, καλησπέρα. Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω. Καλησπέρα σε εσάς. Είναι ο συνήγορος του διαβόλου. Είναι καλός. Γνωστή φυσιογνώμη. Τι κάνετε? Ωραία, μια χαρά. Καλά. Πολύ καλά. Μάλιστα. Τρέχουμε με τα καθημερινά, είναι αρκετά, αλλά με αισιοδοξία. Καθημερινά, αλλά και διαχρονικά είναι η αλήθεια. Όπως τα τενάγια των Φιλίππων που βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε χρόνο. Mm-hmm. Όχι αυτή την περίοδο, αλλά γενικότερα από το φθινόπωρο μέχρι και την άνοιξη. Με ό,τι ζημία συνεπάγεται αυτή για τους παραγούς, παύλα αγρότες της περιοχής, που κάποιες περιοχές έχουν καταστραφεί εντελώς και δεν μπορούν να σφυρούν τα χωράφια τους. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι βέβαια μία περιοχή η οποία είναι πολύ υψηλής δυναμικής αγροτικής καλλιέργειας. Έτσι, έχει εξαιρετικά μεγάλες δυνατότητες η συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά ωστόσο το χειμώνα, την περίοδο δηλαδή που υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις, παρατηρούνται συνεχώς αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη συνέχεια στις καλλιέργειες και στους κατοίκους της περιοχής αυτής. Στον κάμπο των τεναγών των Φιλίππων και όχι μόνο, με αποτέλεσμα κάποιοι από τους παραγωγούς να σκέφτονται ίσως να αλλάξουν και καλλιέργεια. Και δεν ξέρω αν πραγματικά υπάρχει λύση εφαρμόσιμη για αυτό το θέμα, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι μόνο του Δήμου Καβάλας, είναι και των όμορων Δήμων και Νομών. Και δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Κάθε πρόβλημα έχει και τη λύση του. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν λύνεται. Απλά μερικά προβλήματα είναι πολύ σύνθετα και πρέπει να τα αναλύσεις σε επιμέρους. Άρα παίρνουν περισσότερο χρόνο. Ακριβώς, ναι. Θέλει καλύτερο σχεδιασμό και περισσότερη αποφασιστικότητα στην εφαρμογή της λύσης που θα σχεδιαστεί. Ακούσαμε πολλές λύσεις όμως. Ποια είναι η λύση που πραγματικά η εφαρμογή της θα βοηθήσει? Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Σωστά, οι λύσεις υπάρχουν, αλλά όχι μαγικές. Αυτό το οποίο γίνεται ως τώρα και μεθοδικά κάθε χρόνο είναι ο καθαρισμός της Στάφρου, έτσι, της κεντρικής Στάφρου. Χρειάζεται να γίνει ο καθαρισμός και των, όχι μόνο της κεντρικής, αλλά και των επιμέρους Τάφρων. Αυτά βέβαια γίνονται με μια συγκεκριμένη συχνότητα. Αυτό το οποίο τώρα μεθοδεύεται να γίνει είναι μια λύση η οποία θα δώσει προοπτική για αντιμετώπιση του προβλήματος σε βάθος χρόνου. Να αποφύγουμε δηλαδή αυτές τις υπερβολές σε ό,τι αφορά τις ζημίες που γίνονται κάθε χρόνο. Έχει προκριθεί τα προηγούμενα χρόνια μια συγκεκριμένη λύση για την αποστράκηση των νερών από τα πλημμυρισμένα τενάγη, η οποία λύση ως γνωστόν προβλέπει τη διοχέτευση των νερών αυτών μέσω σύραγγας. Το σύμβολο. Ακριβώς, μέσα από το οροσύμβολο και να καταλήγουν αυτά στον κόλπο της Καβάλας. Αυτή η λύση έχει προκριθεί, έχει ανατεθεί μέσω σύμβασης που προκηρύχθηκε σε μία σύμπραξη μελετητικών γραφείων να εξετάσουν, να κάνουν όλες τις προβλεπόμενες μελέτες, να καταλήξουν στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία αφού εγκριθεί από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να προχωρήσουμε ενδεχόμενα στην κατασκευή του έργου. Αυτό εδώ το έργο και το τι ακριβώς σημαίνει, λίγο αργά θα έλεγα, αρχίσαμε να μαθαίνουμε το πώς ακριβώς έχει σχεδιαστεί. Έτσι λοιπόν τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση που η μελέτη είναι σε εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι δυνατόν να παρέμβουμε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει αυτή η μελέτη. Είναι συμβατική υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, να καταλήξει κάπου. Θα προτείνει εναλλακτικές λύσεις
αυτή η μελέτη, αλλά κυρίαρχα διερευνά αυτήν εδώ που σας περιέγραψα πιο μπροστά. Αυτό που είπα και χθες σε κάποια συνάδελφό σας είναι ότι δεν θα πρέπει να συγχέουμε το μελετητικό, τη μελετητική φάση με τη φάση κατασκευής. Δηλαδή το αν τελικά θα προχωρήσουμε στην κατασκευή του έργου είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουμε στη συνέχεια. Μετά δηλαδή... Υπάρχει περίπτωση δηλαδή και να μην προχωρήσουμε. Και να μην... Ακριβώς, ναι. Το έργο έτσι όπως περιγράφεται είναι και μεγάλο σε όγκο, αλλά είναι και εξαιρετικά κοστοβόρο, έτσι. Μάλλον και στη διάρκεια και σε κόστος. Δεν είναι κάτι εύκολο το οποίο γίνεται. Ναι, ακριβώς. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζω κάποιο φορέα και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο οποίος να έχει τοποθετηθεί θετικά, σε αυτήν εδώ την προοπτική, αυτής εδώ της λύσης. Πολλοί λένε ότι θα είναι πρόβλημα το ότι θα πέφτουν τα νερά, ό,τι τα έχετε ακούσει. Αυτό τώρα, το οποίο εμείς τώρα ως τεχνικό επιμελητήριο κάνουμε είναι να έχουμε συστήσει μια ομάδα εργασίας, γιατί το θέμα είναι τεράστιο. Δεν είναι ένα θέμα δηλαδή το οποίο σε μία ή δύο συνεδριάσεις ή σε μια εβδομάδα. Και χρόνια γίνεται συζήτηση ότι κάτι πρέπει να γίνει, ό,τι. Οφείλουμε εμείς ως επιστημονικός φορέας και τεχνικός κόσμος να μελετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες των μελετών οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, κάποιες έχουν ολοκληρωθεί, προκειμένου να διατυπώσουμε πρόταση. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε, όχι να απορρίπτουμε κάτι, αν δεν έχουμε να προτείνουμε κάτι άλλο. Πρέπει, εδώ πέρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Άρα, για να το απορρίψουμε, θα πρέπει να δώσουμε εμείς μια εναλλακτική. Και είμαστε σε θέση, πιστεύω, εάν συνεργαστούμε οι φορείς μεταξύ μας, να προτείνουμε εναλλακτική. Είπατε τη μαγική λέξη συνεργαστούμε, συνεργασία. Γιατί δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια κάτι και προτείνονται, ας πούμε, λύσεις όπως καθαρισμός της κεντρικής Σταύρου και των παράλληλων της. Το τι έγινε στο παρελθόν, βέβαια. Ανήκει στο παρελθόν. Βέβαια, υπάρχει συνέχεια στην πολιτεία και στο κράτος. Είχε γίνει λοιπόν από το 2006, αν θυμάμαι καλά, μία ανάθεση μιας προμελέτης από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εξέτασε κάποιες λύσεις στο συγκεκριμένο θέμα και προέκρινε τη συγκεκριμένη που περιγράψαμε πιο μπροστά και είναι αυτή η οποία προχωρά. Τώρα, το γιατί έγινε αυτό τότε, το αν ρωτήθηκαν φορείς, αν είπαν τη γνώμη τους, όλα αυτά, αν, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το πω και δεν νομίζω ότι και τώρα αυτή τη στιγμή έχει σημασία. Με την έννοια πια ότι να διδασκόμαστε από τα λάθη του παρελθόντος, δηλαδή από το γεγονός ότι οι φορείς μεταξύ τους δεν αντάλλαξαν έγκαιρα κάποιες πληροφορίες, δεν συνεργάστηκαν και άρα βρισκόμαστε τώρα με μια μελέτη σε εξέλιξη, η οποία δεν φαίνεται να μας αρέσει, να μας εκφράζει ή να έχουμε την εκτίμηση και να την αμφισβητούμε. Ναι, και βέβαια, ποιος το λέει αυτό, νομίζω ότι έχει σημασία αυτό. Γιατί αυτό το είπα πιο και μπροστά. Πόσοι το λένε. Ναι, δηλαδή δεν έχει σημασία να λέμε εδώ τώρα την προσωπική μας άποψη, δεν μας αρέσει. Έτσι. Εδώ να γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς εμείς κάναμε ομάδα εργασίας, ναι, προκειμένου να μην τοποθετηθούμε έτσι στα πεταχτά, να το πω, ότι ξέρετε δεν μας αρέσει αυτό, άρα να φύγουν τα νερά να πάνε αλλού. Δεν μπαίνουμε σε μια τέτοια λογική επιπόλαιη. Θα πρέπει να συντάξουμε πρόταση, είμαστε σε αυτή τη φάση, να προτείνουμε δηλαδή κάτι διαφορετικό. Μια άλλη προσέγγιση, η οποία δεν θα θίγει την περιοχή και θα βοηθάει στο να αποστραγγίζονται τα νερά την περίοδο που έχουμε βροχοπτώσεις, αλλά και το καλοκαίρι που έχουμε ξηρασία, μέσω της υποάρδευσης, γιατί είναι εξαιρετικά γόνιμη και παραγωγική, όπως είπα, περιοχή, τα Αντενάκια των Φιλιππών. Πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι και την περίοδο του καλοκαιριού θα μπορούν να ποτίσουν την περιοχή. Χρονικά, πού βάζετε να έχουμε κάτι και να μπορούμε να έχουμε για να συζητάμε από μια άλλη βάση? Όπως είπα, πλέον, για να πάμε σε μια λύση έτσι μεγάλη, πέρα από αυτά τα οποία, όπως σας είπα, οι καθαρισμοί της Σταύρου, δηλαδή αυτά τα έργα τα οποία γίνονται έτσι κι αλλιώς. Έτσι, ναι, κι αλλιώς, κατά κάποιο τρόπο, κάθε χρόνο με φροντίδα. Πέρσι, νομίζω, λίγο περισσότερο, ναι, έδειξαν ενδιαφέρονται και να πέφτουν πάνω. Ακριβώς, πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, με φροντίδα, ναι, της Περιφερειακής Ενότητας γίνονται αυτά τα έργα. Για να πάμε λοιπόν σε κάτι άλλο μεγαλύτερο, ναι, θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή, πότε, που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή. Αυτή πήρε παράταση πριν από λίγες μέρες, ναι, για άλλους 14 μήνες. Είναι μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2021 τώρα. Αυτό γιατί προέκυψε ότι κάποιες τάφροι προστατεύονται από την Natura 2000. Άρα αυτό δεν μπορείς να αυτό προέκυψε δεν μπορείς μετά την προκήρυξη της μελέτης. Και ζητήθηκε λοιπόν μια επιπλέον μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, η οποία θα ενσωματωθεί
στην υπάρχουσα μελέτη που είναι σε εξέλιξη, προκειμένου να έχουμε την τελική μελέτη. Άρα πάει πίσω αναγκαστικά, δηλαδή ένα χρόνο και κάτι. Ανατέθηκε λοιπόν αυτή η μελέτη, επομένως ζητήθηκε παράταση, η οποία δόθηκε και είναι μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου. Θα τελειώσει αυτή η μελέτη, θα παραδοθεί, θα καταλήξει, θα προτείνει τις εναλλακτικές λύσεις, θα πάει στην περιφέρεια και στο Υπουργείο Υποδομών για έγκριση και εκεί πέρα λοιπόν είναι, η φάση των αποφάσεων. Εκεί λοιπόν θα δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει δεκτή, θα προχωρήσει η προκήρυξη των οριστικών μελετών και της κατασκευής. Εκεί πέρα, μέχρι εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να έχουμε διαμορφώσει. Θα έχουμε κάτι έστω σε ένα χρόνο, σε 1,5 χρόνο περίπου, κάτι θα έχουμε. Τι θες να έχουμε? Θα έχουμε το τελείωμα. Τι θες να έχουμε στα χέρια μας, να έχουμε κάτι στα χέρια μας. Θα τελειώσει όμως μία μελέτη. Κάτι θα έχουμε τουλάχιστον. Θα υπάρχει κάτι. Δηλαδή θα αρχίσουν μετά οι συζητήσεις και από την περιφέρεια. Κάτι θα. Είναι χρόνος τον οποίο μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε ακριβώς για να διερευνήσουμε όλες τις δυνατές λύσεις. Αυτή τη φορά δηλαδή να μην χάσουμε και άλλο χρόνο. Μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία. Χάθηκε χρόνο, κύριε Παυλίδη, και για τη σιδηροδρομική σύνδεση, γιατί είναι ένα ακόμη διαχρονικό θέμα που αφορά και την Καβάλα και την περιφέρεια. Και εκεί φυσικά. Και εκεί φυσικά έχουμε να διηγηθούμε αντίστοιχη ιστορία καθυστέρησης. Και γιατί τώρα το παίρνουμε ξανά αυτού και από την αρχή και πιο ζεστά? Δεν είναι κακό κάποια στιγμή να αποφασίζουμε να ασχοληθούμε σοβαρά με τα θέματα εκείνα τα οποία χρονίζουν. Άρα αυτό θα πρέπει να το επικροτούμε και να χαιρόμαστε ότι. Ο χρόνος που χάθηκε όμως είναι χρόνος που κακώς χάθηκε, και δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν γυρίζει κάτι. Δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο, 30 είναι. Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Η φάση ειδικά για την περίπτωση. Για την περίπτωση του. Ναι, το έχουμε συζητήσει. Ατελείωτα είναι τα θέματα. Έτσι. Η πτώση της γέφυρας έφερε το θέμα της περιμετρικής. Έχετε εικόνα και για την περιμετρική. Τα έχουμε πει και από αυτές τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων. 30 χρόνια όμως καλά κρατεί το η κολόνια της σιδηροδρομικής σύνδεσης. Ναι, και φτάσαμε πάλι στο σήμερα και. Ναι, είναι. Καλά να οραματιζόμαστε, να υλοποιούμε κιόλας επί του πρακτέου. Αυτό είναι πλήρως αντιληπτό. Δηλαδή, ο πολίτης, ειδικά αυτός ο οποίος δεν έχει επαφή πολύ με τις τεχνικές λεπτομέρειες των έργων και τις διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνουν αυτά τελική πράξη, να έχουμε δηλαδή χειροπιαστό αποτέλεσμα. Σίγουρα ο πολίτης λοιπόν ανησυχεί και εκνευρίζεται όταν ακούει συνεχώς για μελέτες οι οποίες γίνονται. Σιρτάρια, είναι η λέξη σιρτάρια, μελέτες, σιρτάρια, μελέτες. Μέσα στα χαρτιά. Μπορούμε να πούμε πολλά παραδείγματα, αλλά τώρα δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο να μπούμε σε αυτή τη λογική. Ας πούμε στο τώρα όμως. Και... Εδώ, ναι, σε ό,τι αφορά τη σιδηροδρομική γραμμή, είναι δύο έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο στρατηγικό πρόγραμμα 2014-2025. Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το ένα αφορά τη διασύνδεση του εμπορικού λιμένα Καβάλας με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτό είναι φυσικά ένα πάγιο αίτημα. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, να συνδεθεί το εμπορικό λιμάνι Φίλιππος Β' με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Έχει προϋπολογισμό πλέον 250 εκατομμύρια ευρώ, έχει προϋπολογιστεί δηλαδή. Έχει ενταχθεί με αυτόν τον προϋπολογισμό στη λίστα των έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Η πρώτη φάση μελέτης του έργου ξεκίνησε το 1994, άρα είναι όντως 30 παρακάτι τα χρόνια. Το παρελθόν θα πρέπει ακριβώς να μας γίνει μάθημα για το μέλλον, να αποφύγουμε δηλαδή άλλες καθυστερήσεις. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο, νομίζω ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις ή διαφωνίες σε ό,τι αφορά τη χάραξη, τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί. Το άλλο μεγάλο έργο, κολοσιαίο όμως έργο πραγματικά, και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο έργο στη Βόρεια Ελλάδα που έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού πλαισίου 2014-2025 είναι η Θεσσαλονίκη, η συνδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη Αμφίπολη Καρβάλη. 1,3 δις εκατομμύρια κοντά είναι ο προϋπολογισμός. Τεράστιο έργο, 174 περίπου χιλιόμετρα σιδηροδρομική γραμμή και από εκεί και πέρα έχει παράλληλο οδικό δίκτυο που θα εξυπηρετεί, 30 γέφυρες, 23 σύραγγες. Είναι κολοσιαίο, τεράστιο έργο, το οποίο εφόσον γίνει, θα μείνει στην ιστορία. Είστε πολύ. Είναι μεγάλο. Μην φάμε και πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό το μεγάλο μας φάει. Να ζούμε όταν να είμαστε εδώ και να μιλήσουμε αφού γίνει. Επειδή πρέπει σε λίγο να πάμε και σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με ένα άλλο σημαντικό θέμα, να βάλουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας και τον τέως νομάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Καλλιωτζή, ο οποίος ζήτησε να παρέμβει για το θέμα των τεναγών των Φιλίππων. Κύριε Καλλιωτζή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα στην αξιόλογη και αξιότιμη παρέα. Γεια σας κύριε Παλέτζη. Παρακολούθησα από ένα σημείο ειδικά που έλεγε ο αγαπητός πρόεδρος του ΤΕΕ, ο κύριος Παραπόστος Παυλίδης, κάτι για το 2006 και πώς προέκυψε αυτή η μελέτη για τα Τενάκη. Θα έλεγα, η ιδέα είχε προκύψει από την Ομαρχία Καβάλας, Απόστολε, και η παρέμβαση μου ισχύει για τη συνέχεια και τη σκοπιμότητα της τελικής πρότασης για τη μελέτη, περίπου το 2003. Τότε είχαμε ζητήσει από το ΕΘΙΑΚΕ της Λάρισσας, ίδρυμα όπως είναι το ΙΝΑΛΕΦΤΟΣ, το Αλληλεγγύης Έρευνας Νέας Περάμου, στη Λάρισσα έχουν για τα εδαφολογικά κυρίως. Ζητήσαμε μια μελέτη όπου να καταγραφούν όλα τα υψόμετρα σε όλα τα Τενάγη, όλα τα κανάλια που έχουν μικρά, μεγάλα, βάθη, πλάτη κλπ. Ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια κυρίως να δούμε αν μπορούμε να αποθηκεύουμε νερό από τα υπάρχοντα νερά του Κεφαλαρίου και από αυτά που ρέουν τις πλαγιές των βουνών τριγύρου που περικλείουν τα Τενάγη και την παρατενάγια περιοχή. Έτσι λοιπόν, με βάση εκείνη τη μελέτη που μας παρέδωσε το ΕΘΙΑΚΕ, κάναμε τρεις μελέτες για λιμνοδεξαμενές. Η μία λιμνοδεξαμενή είναι ολοκληρωμένο έργο και λειτουργεί και ξεκινά από το τρικάναλο των Φιλίππων, είναι στη διασταύρωση του χωριού Φίλιππη προς, με το δρόμο Καβάλας Κνίδων, ας πούμε. Εκεί που είχε μια κατίνα που είχε γίνει ένα επεισόδιο πριν από κάνα χρόνια κάτι, έτσι. Και επίσης είχαν γίνει και οι άλλες δύο μελέτες, είχαν ενταχθεί, το ένα έργο είχε ενταχθεί, δεν είναι τεραστίου κόστος, περίπου ενός εκατομμυρίου. Τέλος πάντων, η βασική ιδέα ήταν οι λιμνοδεξαμενές. Για να δούμε να αποθηκεύουμε νερό και όχι μόνο να ανοίγουμε την κεντρική τάβρο ή τα κανάλια στην κεντρική τάβρο, για να φεύγουν τα νερά όταν έχουμε πλημμύρες ή όταν έχουμε υπερβάλλουσα περίοδο σε ύψος βροχής, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο και καθυστερούν οι αγρότες να σπείρουν τα χωράφια τους. Με βάση αυτή τη μελέτη, αν την δείτε, η οποία είναι στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στην σημερινή περιφέρεια, στην πρώην Ομαρχία Καβάλας, θα δείτε στο τέφος εκείνο, όπου έκανε και αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση, την οποία σαν ιδέα κατέγραφε, ότι τα νερά που κατεβαίνουν από το Παγκαίο, από το Σύμβολο και από τα τριγύρω βουνά, με μια περιμετρική τάφρωση του παρατενάγια περιοχή, η οποία Τενάγια και παρατενάγια περιοχή βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο σε σχέση με τη θάλασσα, θα μπορούσαν και μαζί με τα νερά από τις πλημμύρες να συλλέγονται και μέσω σύρακας να διοικητεύονται στον κόσμο της Καβάλας. Αυτή ήταν όμως μια ιδέα, την οποία με έκπληξη που και δεν είχα κανένα λόγο να ανοιχτώ, το 14 παραμονές, άκουσα τον τότε Περιφερειάρχη και υποψήφιο πάλι το 14 Περιφερειάρχη να μιλάει για έτοιμη μελέτη, ότι είναι αυτή η πρόταση η οποία έχει τέτοιο κόστος κλπ. Ούτε κόστος είχε προϋπολογιστεί, ούτε μελέτη υπήρχε έτοιμη. Υπήρχε μία ιδέα με βάση δεδομένα στοιχεία κυρίως από τα υψομετρικά και ποσοτικά στοιχεία που είχαν κάνει για λογαριασμό της νομαρχίας τότε από το 2003-2004 οι επιστήμονες του ΕΘΙΑΚΕ της Λάρισσας. Λοιπόν, αυτή είναι η συνέχεια. Επομένως, το 2014 προφανώς με πίεση κυβερνητική και αργότερα ανατέθηκε αυτή η μελέτη με την οποία εγώ οφείλω να καταγράψω και την άποψή μου σύμφωνα με την εμπειρία μου και τη διαχείριση τόσα χρόνια αυτού του προβλήματος αλλά και τη συμμετοχή στη διαχείριση, αν θέλετε, και όχι μόνο ως νομάρχης, ότι προφανώς είμαι αντίθετος όπως είναι αντίθετοι οι πάντες. Προέκυψε μια μελέτη τεραστίου κόστους που ναι μεν θα μας πει το τελικό κόστος και η τελική πρόταση, αλλά νομίζω θα έχουμε άλλου είδους περιβαλλοντικά προβλήματα στα οποία θα έχουμε ισχυρές αντιδράσεις από την κοινωνία μας, γιατί μάλιστα, 10-20 χρόνια μετά οι κοινωνίες, τοπικά ειδικά, έχουν σημαντικές μεταβολές τα οικονομικά τους ενδιαφέροντα, τους ανατολισμούς τους. Μην ξεχνάμε πως ήταν το 90 που αγωνιζόμασταν όλοι τότε να γίνουν οι κάθετοι άξονες, που τότε έπεφτε η Σοβιετική Ένωση, που αλλάξαν τόσο πολύ τα δεδομένα, έτσι, έγιναν τα οδικά δίκτυα, βλέπετε τουρισμούς από τα Βαλκάνια και στηριζόμαστε στην ευρύτερη περιοχή μας εκεί. Λέγαμε δεν είμαστε 13η περιφέρεια, πλέον είμαστε η πρώτη, το μέτωπο της χώρας
στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη και βορειοανατολικά και ανατολικά ακόμη. Δεν έχουμε τύχει πλέον τριγύρω παρά μόνο του κοροναϊού αυτή την περίοδο. Έτσι και άλλα πολιτικά, κυρίως από τις επικρατικές βλέψεις της Τουρκίας. Αυτά εν ολίγοις, δεν ξέρω τι αφώτισα κάτι, αλλά ήθελα να καταγράψω τη θέση μου, η οποία είναι θέση εμπειρίας που προέκυψε από συνεργασίες με διάφορα ιδρύματα της χώρας, αλλά και με έμπειρους ανθρώπους που διαχειρίστηκαν αυτό το πρόβλημα, το οποίο εν ολίγοις και κατακλείδη λέω ότι δεν λύνεται ολοσχερός, απλά χρειάζεται μια καλή ετήσια διαχείριση. Mm-hmm. Και δεν γίνεται να καθαρίζουμε την κεντρική τάφρο κάθε 15-20 χρόνια. Yeah. Η κεντρική τάφρο θέλει ολοσχερή καθαρισμό από τη μια άκρη ως την άλλη, τουλάχιστον ανά δεκαετία και ταυτόχρονα και τα κάθε τα κανάλια. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός της νομαρχιακής μου διοίκησης και το είχα πετύχει. Μετά λόγω οικονομικών δυσκολιών, λόγω αλλαγής του θεσμού, περιορίστηκαν οι δυνατότητες, δεν ξέρω τι, άλλαξαν οι σχεδιασμοί, άλλαξαν οι προτεραιότητες κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Κύριε Καλιωτζή, σας ευχαριστούμε, πολύ για την παρέμβαση. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Δεν νομίζω να διαφωνείτε. Όχι. Ναι, είδα την κίνηση της και του κεφαλιού σας ότι συμφωνείτε σε όλα αυτά τα οποία τοποθετήθηκε. Είναι έτσι τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανατελεία, να περάσουμε κυρίες και κύριοι σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τέλος διαφημιστικού διαλύματος, κυρίες και κύριοι, η επιστροφή εδώ συνέχεια, τρίτο προς τέταρτο μέρος. Σε λίγο θα συνδεθούμε ζωντανά και με τον πολυχώρο Μπάτης Multiplex για να δούμε τις ομορφιές αυτού του τόπου, καθώς είναι μία ανάσα από την πόλη της Καβάλας. Σε 5 λεπτά φτάνει σε μια από τις πιο ωραίες παραλίες. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη υπεύθυνο, τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, αλλά και επικεφαλής του τόπου της ζωής μας. Όμως, πριν συνδεθούμε ζωντανά, θα έχουμε τη δυνατότητα για λίγα λεπτά ακόμα να έχουμε στο στούντιο εδώ τον πρόεδρο του ΠΤΕ, Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας, τον κύριο Απόστολο Παυλίδη, για να συζητήσουμε για ένα κορυφαίο διακρατικό έργο του ΠΤΕ, Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας στην Ευρώπη, το ΣΕΡΤΟΥΡ 2. 20 μήνες μετά. Κύριε Παυλίδη. Στην Ευρώπη, Στην Ευρώπη, ναι, με ένα διακρατικό έργο. Είναι κορυφαία διάκριση για αυτό το έργο. Αποφασίσαμε το 2018 ως τεχνικό επιμελητήριο να μπούμε στη διαδικασία να αναζητήσουμε έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα και για να αποκτήσουμε τεχνογνωσία και διαχειριστική επάρκεια, αλλά και για να εξασφαλίσουμε πόρους. Δεδομένου ότι στην εποχή που ζούμε, οι οικονομικές δυσχέρειες συνεχώς δυσκολεύουν, μεγενθύνονται και άρα θα πρέπει να δούμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα, το ΣΕΡΤΟΥΡ 2, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Η Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας». Και συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα, συμμετέχει η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Αρμενία και η Τουρκία. Ξεκινήσαμε με μια συνάντηση εδώ στην Καβάλα. Στη συνέχεια οργανώσαμε ένα σεμινάριο εκπαίδευσης μεντόρων. Τους χωρίσαμε σε ομάδες εδώ σε ένα ξενοδοχείο της πόλης. Αναπτύξανε ξεχωριστά διοικητικά μοντέλα επιχειρήσεων. Και εκπαιδεύσαμε αυτούς τους μέντορες έτσι ώστε όταν φύγανε από την Καβάλα και επιστρέψαν στις χώρες από τις οποίες προέρχονται, εκεί με τη βοήθεια μιας πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που έφτιαξε μηχανική του τεχνικού επιμελητηρίου του τμήματός μας, συνέχισαν την εκπαίδευσή τους εκεί, κατά τόπους. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να εκπαιδεύσει στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, στο να υιοθετήσουν μοντέλα διοίκησης σύγχρονα και να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες. Αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Ποιοι είναι οι στόχοι τους συγκεκριμένοι? Ναι, αυτή ακριβώς είναι η στόχη. Οπότε αυτό το οποίο κάναμε εμείς είναι και μέσω της πλατφόρμας αυτής να φτιάξουμε εικονικά μοντέλα διοίκησης σαν και αυτά τα οποία παρουσίασαν οι συγητές θεωρητικά, τα παρουσιάσαμε και μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα με απομακρυσμένη πρόσβαση να έχουν επαφή με το υλικό αυτό, να επικοινωνούν οι ομάδες μεταξύ τους, οι χώρες μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και να μπορούν να δουλεύουν σε ένα εικονικό περιβάλλον και να προσποιούνται οι μεν τους πελάτες, οι δε τους τα στελέχη των επιχειρήσεων και να
βλέπουν αντιδράσεις, να λένε πώς θα αντιμετωπίσουν ένα συγκεκριμένο θέμα, πώς θα απευθυνθούν στο κοινό. Είναι δηλαδή ένα από τα σεμινάρια που γίνονται ούτως ή άλλως και με άλλους τρόπους και από άλλους φορείς. Απλά εδώ είχαμε την καινοτομία στο να υιοθετήσουμε αυτή την πλατφόρμα και αυτόν τον τρόπο παρουσίασης του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. Και αξιολογήθηκε ανάμεσα σε 200, έτσι, από ό,τι ξέρω. Ανάμεσα σε 200, λοιπόν, διακρατικά έργα που τρέχουν, αυτό είναι μαζί σημαντικό. Με άλλο ένα, ναι, ξεχώρισε ακριβώς για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε. Είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή. Είναι αυτό το διάστημα στη Ρουμανία. Και η χρηματοδότηση προχωράει κανονικά. Και δεδομένου ότι ανταποκριθήκαμε και εμείς. Ο συνολικός προϋπολογισμός, ναι, του... ήταν 850 εκατομμύρια. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται φυσικά όλα τα έξοδα και διαμονής των όλων των αποστολών και φιλοξενίας και όλα τα σεμινάρια τα οποία είναι. Έτσι είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Και χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου. Είναι μέχρι τις αρχές του 2021. Τώρα έχουμε ζητήσει την αναστολή του έργου για 3 μήνες, γιατί λόγω κορονοϊού θα αποφύγουμε τώρα να διοργανώσουμε κάποιες δράσεις οι οποίες προϋπόθεταν να βρεθούμε όλες οι αποστολές μαζί. Ωστόσο θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Έχουμε προχωρήσει με πολύ καλό ρυθμό στις διαδικασίες, δεν έχουμε μείνει πίσω, οι χρηματοδοτήσεις έχουν τρέξει κανονικά και αυτός ήταν ο λόγος που το αίτημα που υποβλήθηκε για τη συνέχιση αυτού του προγράμματος, αλλά με μια άλλη μορφή που θα είναι στη νέα προγραμματική περίοδο, εγκρίθηκε και πλέον υπογράψαμε πριν από μια εβδομάδα στο καινούριο πρόγραμμα Excel Tour, λέγεται εκείνο, το οποίο θα είναι για άλλα 2 χρόνια. Οπότε το τεχνικό επιμελητήριο θα έχει άλλη μια πρόκληση στην οποία θα κληθεί να ανταποκριθεί, έτσι, με νέο κύκλο προγραμμάτων και νέο κύκλο παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα, μαζί με τους λοιπούς εταίρους, έτσι. Ναι, ακριβώς, πάντα. Ως επικεφαλής εταίρος είναι το τεχνικό επιμελητήριο. Και από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες άλλες επιχειρήσεις και οργανώσεις και φορείς από τις υπόλοιπες χώρες. Εντάξει, τώρα τα πάτε καλά σε τόσα πράγματα και τώρα πάλι καλά αποτελέσματα θα έχουμε και διακρίσεις. Το ελπίζουμε. Και πάλι. Βλέπουμε και όσο ομάδα. Μιλάτε, βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες από τα δελτία τύπου, τα οποία από τις συναντήσεις που γίνανε και από τα δελτία τύπου που έχουν εκδοθεί. Είναι σημαντικό έτσι να τονίζουμε την εξωστρέφεια και να ανοίγουμε έτσι παράθυρο και στον κόσμο αλλά και σε άλλες δραστηριότητες οι οποίες είναι αντικείμενο του μηχανικού. Δηλαδή ο μηχανικός δεν είναι μόνο έτσι όπως έχει ταυτιστεί στο μνημονικό, ας πούμε, του κόσμου, δηλαδή οικοδομές, ηλεκτρομηχανολογικά κτλ. Είναι και αυτό το κομμάτι της οικονομίας και διοίκησης, της παροχής υπηρεσιών. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτό. Οπότε δίνουμε και μία διέξοδο σε συναδέλφους που θα θελήσουν να εμπλακούν περισσότερο ενεργά και επαγγελματικά και με αυτό το αντικείμενο. Να, στα ως κορυφαίο λοιπόν στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, αναδείχθηκε το διακρατικό έργο CERT Tour 2, το οποίο, όπως είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας, ηγείται το τεχνικό επιμελητήριο και, όπως είπες και εσύ Νίκο πριν, αξιολογήθηκε μεταξύ των 200 περίπου διακρατικών έργων από όλη την Ευρώπη και είναι πολύ σημαντικό. Σωστά. Και βάζεται πλώρη και για άλλο, όπως είπατε, το Excel Tour. Excel Tour, ναι, σωστά. Μάλιστα. Έχουμε ήδη υπογράψει. Και να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τους στόχους του συγκεκριμένου έργου, εν συντομία. Είναι να βελτιώσουμε την διοικητική ικανότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Το νέο πρόγραμμα θα οδηγήσει και σε πιστοποιητικό αριστείας. Δηλαδή, μέσα από την εκπαίδευση αυτή θα έχουν την ευκαιρία οι επιχειρήσεις να πάρουν και κάποιο πιστοποιητικό αριστείας σε ό,τι αφορά την παροχή των υπηρεσιών τους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Επίσης, να είμαστε καλά. Με όσο το δυνατόν. Χωρίς προβλήματα και χωρίς νέες ανακοινώσεις. Έτσι ακριβώς. Και λιγότερα παραπολιτικά έτσι, σχόλια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν.